Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Εδώ είμαστε και πάλι. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα στο... εδώ τεχνικό πρόβλημα στο σταθμό, αλλά το έχουμε διευθετήσει. Ελπίζω. Είμαι λοιπόν ο Γιάννης Αθανασιάδης και είναι η εκπομπή Πολιτική Διάλογη. Όπως προανέφερα, εάν το ακούσατε, ο Δημήτρης Οκαζάκης θα συνεχίσει την εκπομπή του από την επόμενη εβδομάδα. Μαζί μου έχω τον στρατηγό εν αποστρατεία και οργανωτικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη τον Κυπριώτη. Δημήτρη, ξανά καλησπέρα. Καλησπέρα. Και πάλι δεν πειράζει τα προβλήματα. Ναι. Στην ημερήσια διάταξη καμιά φορά, εκεί που δεν τα περιμένεις. Έτσι. Λοιπόν, όπως λέγαμε, λοιπόν, φίλες και φίλοι, η περιοχή μας βράζει κυριολεκτικά, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Όλα τα παιχνίδια υπάρχουν στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Αν σκεφτείτε ότι η ISIS είναι μια οργάνωση που φτιάχτηκε από τους Αμερικάνους, την οποία βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι οι Αμερικάνοι δεν τα πάνε καλά με τον Άσαντ. Ο Άσαντ όμως είναι εναντίον των ISIS, τον Άσαντ βοηθάνε οι Ρώσοι, οι οποίοι οι Ρώσοι έχουν μποϊκοτάζ στα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γαλλία συμμαχεί με τον Πούτιν για να χτυπήσουν τους ISIS, ένα κουβάρι δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση, και πίσω από όλα αυτά εμείς οι απλοί παρατηρητές προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη για το τι συμβαίνει και πώς αυτά τα πράγματα μπορεί να επηρεάσουν τη χώρα μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι δίπλα μας, είναι στη γειτονιά μας, είναι η Τουρκία άμεσα εμπλεκόμενη με αυτό το περιστατικό της κατάρριψης του αεροσκάφους του Ρωσικού, και με εμάς που έχει σχεδόν σε καθημερινή βάση παραβιάσει του εναερίου χώρου μας, που η ανάγνωση των νόμων, αν θέλετε, των διεθνών, έχει δύο όψεις. Την όψη που παραβιάζει το ελληνικό εναέριο χώρο και δεν τρέχει τίποτα, και την όψη που μόλις περάσει λίγο από τα σύνορά της ένα άλλο αεροσκάφος, θα το ρίξει η Τουρκία. Αυτά και άλλα πολλά, τα βάλα όλα μαζί, στρατηγέ. Λοιπόν, αλλά εσύ μπορείς να ξεκινήσεις από κάπου για να αρχίσουμε και την συζήτηση. Είναι έτσι όπως τα είπες, Γιάννη, όλα μαζί αυτά τα προβλήματα, και δεν είναι σημερινά. Έχουν μια κλιμάκωση η οποία έρχεται από παλιά, έρχεται από την Αραβική Άνοιξη αν θέλεις, και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, και δεν ξέρουμε και τι βάθος θα έχει ακόμα. Βεβαίως σε όλη αυτή την διαδρομή φαίνεται ότι η χώρα μας μένει αλόβητη προς το παρόν, και εδώ πρέπει να εστιάζουμε και την προσοχή μας. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα, γιατί στην Μέση Ανατολή, γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν χρειάζεται πολύ να ψάχνουμε, αμέσως ψάχνουμε να βρούμε και δίνουμε απάντηση αν εκεί υπάρχει ενέργεια. Άρα λοιπόν, ενέργεια, αγωγή, πετρέλαιο, φυσικό αέριο είναι εκείνο που έλκει την προσοχή όλων αυτή τη στιγμή, των μεγάλων δυνάμεων και των μικρών δυνάμεων, και βεβαίως αυτών που το διαχειρίζονται και αυτών που το διακινούν. Αυτή είναι η πεμπτουσία του πράγματος. Μέσα σε αυτά έχουμε διάφορους παίκτες τώρα. Απ' την αρχή όμως να ξεκαθαρίσουμε, για να έρθουμε στο γεγονός το οποίο σήμανε αυτό τον κόκκινο συναγερμό, να πούμε ότι η Τουρκία δούλεψε στη φάση αυτή σαν προβοκάτορας, κανονικός προβοκάτορας, και κυρίως, ας πούμε, αν θέλεις, και τρομοκράτης, υποστηριχτής αν θέλεις αυτών των ενεργειών, και δεν έχουμε κανέναν απολύτως φόβο να το λέμε και ξεκάθαρα, διότι όλες οι πράξεις τους αυτό έδειξαν. Βεβαίως δεν τους έπιασε τόσο πολύ το φιλότιμο το εθνικό, ούτως ώστε ένα αεροσκάφος που για 17 δευτερόλεπτα ή και λιγότερο, δεν ξέρω πόσο είναι, επέταξε μέσα στα όρια τους, να το καταρρύπτουν κατά αυτόν τον τρόπο.
Και βεβαίως το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής: καλά, αυτοί ρισκάρουν τόσο πολύ? Είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ σοβαρό. Ναι, αυτό ήθελα να σου αυτό είναι σοβαρό ερώτημα. Που βρήκαν αυτό το θράσος? Είναι ένα θράσος, ναι, που ξεπερνάει, ας πούμε, την φαντασία μας. Γιατί την φαντασία των Ελλήνων, ναι, με την έννοια ότι έχουμε δεχθεί σε καθημερινή βάση και τώρα που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν παραβιάσει. Δεν υπάρχει μέρα που έχει σταματήσει η παραβίαση. Mm-hmm. Έτσι. Και μάλιστα πολλές φορές αυτές παίρνουν ένα προκλητικό τρόπο που φτάνει, ας πούμε, να έχουμε υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας σε πολύ χαμηλό ύψος, που να κρύζουν τζάμια, που να έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Και βεβαίως εκεί να έχουμε, ας πούμε, ένα ΝΑΤΟ να μην δίνει σημασία ή να το προσπερνάει, και την ίδια την Ελλάδα να το προσπερνάει, δείχνοντας, ας πούμε, μια ανοχή, δείχνοντας μια, πώς να το πω τώρα, υποχωρητικότητα, ενδοτικότητα. Όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι και μπορούμε να τα συζητήσουμε. Σε μια λοιπόν πρώτη προσέγγιση, για να έχουμε και έτσι έναν διάλογο, είναι αυτό. Αντιμετωπίζεται λοιπόν η Τουρκία ως προβοκάτορας αυτής της υπόθεσης. Και το λέμε ξεκάθαρα, γιατί και το ΝΑΤΟ το ίδιο δεν την κάλυψε. Ήρθε να μην την καλύψει. Εδώ θέλω να επισημάνω κάτι. Βέβαια τα ξέρεις εσύ, γιατί έχεις περάσει και από εκείνα τα μέρη. Συμβαίνει και ότι ήμουν και αντιεροπόρος, οπότε ναι, είμαι μέσα σε αυτά τα. Οπότε ο γραμματέας έπεσε να πάρει θέση υπέρ της Τουρκίας και μετά, χωρίς να ρωτήσει τα άλλα κράτη, και μετά ήρθαν οι άλλοι και άρχισαν να τον μαζεύουν, που λέμε. Η πρώτη εικόνα ήταν ότι αυτό ήταν εν γνώση του ΝΑΤΟ και των χωρών, εννοείται. Αλλά και γι' αυτό λίγο φοβηθήκαμε ότι πάει να γίνει κάτι άλλο. Αλλά στη συνέχεια, με τις αντιδράσεις των υπολείπων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είπε, ας πούμε, έθεσε κάποια ένσταση για την ανακοίνωση ότι δεν έγινε με συνεννόηση, άρχισαν να μαζεύονται τα πράγματα. Και ναι, εδώ λες, ήταν μόνο της Τουρκίας η πρωτοβουλία ή υπάρχει από πίσω και άλλο σχέδιο? Εικασίες μπορούμε να κάνουμε, ναι, γιατί ναι, αποδείξεις έτσι δεν μπορούμε να έχουμε στα πράγματα. Πάντως είναι αδιανόητο οποιαδήποτε πράξη κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και κυρίως κράτους που έχει δείξει ποια είναι η τακτική του σε προκλητικές ενέργειες, άρα η Τουρκία, ξέρουμε ότι δεν βρίσκονται έτσι από μόνες τους, αλλά τουλάχιστον με έναν τρόπο υπάρχει σε συνεννόηση, τουλάχιστον με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, θα μου πεις ξεκάθαρα μέσω των αρχηγών κρατών? Όχι, θα πω εγώ. Έτσι, θα το πω όχι. Πάντως ήταν, συγγνώμη, ναι, πριν γίνει το περιστατικό, είχε προηγηθεί η συνάντηση του G20. Είχε προηγηθεί η συνάντηση των G20. Μέσα εκεί πέρα δεν μπορεί να συζητηθεί τέτοιο θέμα. Ναι, έτσι, ναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να συζητηθεί έτσι ανοιχτά ένα θέμα. Όμως οι υπηρεσίες οι διάφορες και κάποιοι που κρατάνε κλειδιά είναι σίγουρο ότι το έχουν πει. Άλλωστε, είχε προειδοποιήσει η Τουρκία μία και δύο φορές ότι, ξέρετε τι, εμείς εδώ θα χτυπήσουμε εφόσον έχουμε παραβίαση. Λίγο πολύ το είχε πει, είχε προειδεάσει το θέμα. Τώρα η πλευρά ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας σε πρώτη φάση, πράγματι με την ανακοίνωση που πρόλαβε να βγάλει στη δημοσιότητα, έδωσε το βάρος της στήριξης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το ξεπεράσουμε λοιπόν αυτό και ας δεχτούμε ότι ναι, κάπως έτσι θα μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν πρέπει να σταθούμε εμείς πως το βλέπουμε, αλλά πως το βλέπει η συμμαχία. Η συμμαχία λοιπόν με τα φιλοτουρκικά της συναισθήματα και αισθήματα τα οποία έχει για τους δικούς της λόγους και για τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούνται αυτά από την Τουρκία, ερωτηματικό τουλάχιστον από μένα αν εξυπηρετούνται, σε πρώτη φάση έτρεξε να προλάβει να δώσει το βάρος της ισχύς, μήπως μπορέσει έτσι και συμπαρασύρει και τους υπολείπους. Όμως πράγματι είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι κράτη-μέλη έδειξαν μια ανθεκτική στάση απέναντι σε αυτή την τακτική της Τουρκίας και την πράξη. Γι' αυτό είδαμε, ναι με να βγει ένα ανακοινωθέν στη συνέχεια, το οποίο ρίχνει τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο, ναι, τα μαζεύει και βάζει και το αλλά στη μέση, οπότε βλέπει ότι το συμφέρον είναι να πάμε στην εκτόνωση. Εκεί αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και η χώρα μας, έτσι, γιατί να λέμε την αλήθεια, και η χώρα μας κράτησε μια στάση η οποία, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι η μοναδική που θα έλεγε, ας πούμε, όχι αντίθετα εκεί.
Βέβαια, αν είχε τα χέρια και όλα τα άλλα, με την έννοια είχε την οικονομική ευρωστία, είχε την ανεξαρτησία, είχε το λόγο που πρέπει να έχει μια ανεξάρτητη χώρα, βεβαίως και θα τα έλεγε αυτά. Όμως, επειδή ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια πώς λειτουργεί η δική μας η χώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν μια στάση, αν θέλεις, ανεκτική, να την πούμε και εμείς. Μπορούμε να την ξεπεράσουμε και να την κουβεντιάσουμε. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια άλλη κατάσταση που προσπαθεί η Τουρκία να μαζέψει τα πράγματα, και όλες οι πλευρές τίνουν προς τα εκεί. Άποψη είναι σε ένα ερώτημα, μπορεί να υπάρξει πόλεμος από αυτή την κατάσταση. Νομίζω κατηγορηματικά, σε ό,τι με αφορά εμένα και μπορώ να δω τα πράγματα έτσι όπως τα μελετάμε, έτσι όπως τα βλέπουμε και μας παρουσιάζονται και τις πηγές που παρακολουθούμε, λέμε όχι, δεν μπορεί να γίνει ένας πόλεμος. Όμως μπορεί να ξεκινήσει κάτι πιο θερμό εάν συνεχίσει η Τουρκία, που δεν το βλέπω, να ξαναεπιχειρήσει να κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν θα τη συγχωρεθεί τίποτα. Βεβαίως, όχι ότι θα περάσει και αυτό έτσι, δεν θα περάσει έτσι. Η Ρωσία είναι σίγουρο ότι θα αντιδράσει, εκτός από τα διπλωματικά και τα οικονομικά μέτρα, θα περάσει και σε άλλες ενέργειες, οι οποίες θα είναι πιο ζεστές, να το πούμε. Όχι κατά βάση, αν θέλουμε, μέσα στην Τουρκία, αλλά εάν τολμήσει μία πυροβολαρχία της ή κάποιο χερσαίο τμήμα να κάνει κάτι, είναι σίγουρο ότι πλέον θα χτυπηθεί. Mm. Και εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό δεν είναι και καλό να το ευχόμαστε, έτσι, διότι θα συμπαρασύρει όλη την περιοχή. Αυτά έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση. Από το διάλογο θα βγουν και άλλα πράγματα. Ναι, αυτό που εγώ παρατήρησα είναι ότι στις άμεσες αντιδράσεις της Ρωσίας ήταν να ασκληρύνει τη θέση της, εντός βέβαια των Συριακών συνόρων, σε όσα κομβόι ή όσες αποστολές έρχονται από Τουρκία. Παράλληλα και με την, και στη Ρωσία έχει δημιουργήσει, ας πούμε, μια δυσκολία γραφειοκρατική στη διακίνηση προϊόντων από την Τουρκία και σε ανθρώπους. Είχε γίνει μια έκθεση εκεί, τέλος πάντων, τεχνολογίας, τι ήταν με Τούρκους βιομήχανους, και τους δημιούργησε κάποια ζητήματα στα έγγραφα που είχαν τα ταξιδιωτικά κλπ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ξεκίνησε η Ρωσία να παίρνει κάποια μέτρα σε βάρος της Τουρκίας, αλλά δεν φαίνεται να θέλει ή να έχει πρόθεση να κάνει κάτι πιο σκληρό μέσα στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή, σωστό, τουλάχιστον. Σωστό είναι αυτό. Απ' την άλλη μεριά φοβόμασταν όλοι ότι ο Λαν δεν θα πήγαινε τελικά στη Μόσχα μετά από όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργήθηκε. Γιατί η πρώτη εντύπωση ήταν ότι πλέον στοχοποιείται η Ρωσία ότι είναι ένα επιθετικό απέναντι στο ΝΑΤΟ κράτος. Αλλά τελικά, όπως είπες και πριν, μαζεύτηκαν τα πράγματα μετά την πρώτη ανακοίνωση και έτσι ο Ολάντ ήταν και στη Ρωσία, συζήτηση με τον Πούτιν. Ακόμα δηλαδή θα βγουν, φαντάζομαι, και κάποιες ανακοινώσεις να μάθουμε ποια είναι η τελική συμφωνία που έχουν. Από ό,τι διαπίστωσα είναι ότι υπάρχει... η πρόταση, δηλαδή τα πρώτα που άκουσα σήμερα το πρωί, είναι ότι συμφωνήσανε για την κοινή στάση τους απέναντι στους ISIS. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τη Ρωσία. Σε σχέση με εμάς τώρα και την Τουρκία, αυτό πώς νομίζω ότι μπορεί να μεταδώσει τη φωτιά προς τα εμάς? Αυτό δηλαδή, λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Να το πούμε. Πρώτα απ' όλα να συμπληρώσω κάτι σε όλα τα σωστά αυτά τα οποία ανέφερες. Ότι διακινητής του πετρελαίου, του παράνομου πετρελαίου, λαθρεμπόριο δηλαδή, στην Τουρκία, είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται από την πλευρά πλέον της Τουρκίας. Εξού τα 1000 βιτία κομβόι τα οποία χτύπησε η Ρωσία. Δεν είναι η Τουρκία, είναι ο γιος, ο ίδιος του Ερντογάν, ο οποίος... σαφέστατα παντού όπου το δεις αυτό αναφέρεται, διατηρεί μια εταιρεία τέτοια διακίνηση αυτών των πραγμάτων. Και αυτό, όταν λοιπόν βγαίνει πετρέλαιο με ένα ευρώ το βαρέλι, αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς τεράστια κέρδη πάει να εξοικονομήσει από εκεί η Τουρκία. Να βάλουμε δε και το πλέγμα το άλλο, να δούμε την εικόνα. Τι επιδιώκει η Τουρκία? Mm-hmm. Η Τουρκία τους χάλασε τη μανέστρα, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Η συμφωνία, η αρχική συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας και Ρωσίας εναντίον της του ISIS,
για χτυπήματα μεθοδευμένα πάνω στον ISIS, της χάλασε την υπόθεση. Γιατί αυτή, μέσα από αυτή την αναμπουμπούλα, είχε το κέρδος αυτό. Δεύτερο, επεδίωκε να υπάρξει μια ζώνη ελεύθερη στα σύνορα με την Συρία, ούτως ώστε να μπορεί αυτή η ελεύθερη ζώνη να διακινεί ελεύθερα το χώρο. Και τρίτο, να υπάρχει και μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από αυτή, δηλαδή πλήρως να τελέχει, διότι με το κενό που θα υπήρχε μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας, αυτό το κομμάτι το οποίο το υπολόγιζε στα 100 χιλιόμετρα, θα μπορούσε να απομονώσει τους Κούρδους, εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, τους Κούρδους της Συρίας να μην έρχονται σε επαφή με το PKK και να έχουν την ενίσχυση από εκεί. Δεύτερο, θα είχε ανοιχτά τα χέρια της να διακινεί το πετρέλαιο, και τρίτο, έπαιζε έναν καθοριστικό ρόλο στην μετά Άσαντ εποχή, όπως υπολόγιζε. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία των τριών εκεί και τους χαλάει αυτή την υπόθεση και βρίσκει τον προβοκατόρικο τρόπο για να τη χτυπήσει. Θα μου πεις, αυτή η συμφωνία ήταν προς όφελος της Δύσης ή προς όφελος της Ρωσίας? Σαφέστατα ήταν προς όφελος της Ρωσίας, και το αντελήφθησαν λίγο καθυστερημένα οι άλλοι. Δηλαδή, η Ρωσία έμπαινε στο παιχνίδι το γεωπολιτικό τη στιγμή που είχε ένα ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία με τους υπολείπους. Άρα γίνεται αποδεκτή από τη Δύση εναντίον τρομοκρατών, άρα μπαίνει μέσα και δημιουργεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Και είναι η μόνη χώρα που θα μπορούσε χερσαία να στηρίξει αυτή την προσπάθεια κατά της τρομοκρατίας των ISIS, που δεν μπορούσαν οι άλλοι να το κάνουν. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά. Η Γαλλία έβλεπε τον εαυτό της ότι εάν κινηθεί μέσα στο ΝΑΤΟ, εκεί πέρα είναι αδύναμη και αυτή εκεί. Άλλωστε δεν θέλει και πολλά πολλά με το ΝΑΤΟ το στρατιωτικό σκέλος να κάνει. Τη συνέφερε λοιπόν να φέρει το παιχνίδι στο επίπεδο της Ευρώπης και κυρίως να επικαλεστεί στη συνέχεια, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε το άρθρο 42, αν δεν απατώμε, της συνθήκης, καλώντας τα ευρωπαϊκά κράτη να τη συνδράμουν και όχι το ΝΑΤΟ. Βάζοντας λοιπόν μία-μία τις κυβερνήσεις, φέρνοντας το γόητρό της να ανεβαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι πολύ, έχει εντελώς κατακρεμνιστεί οικονομικά από τη Γερμανία και βγάζει και τη Γερμανία απ' έξω. Και τέλος η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μη έχοντας και αυτή άλλη επιλογή, αφού δεν μπορεί να υποστηρίξει έναν αγώνα χερσαίο, δέχεται και αυτή την βοήθεια, την συμμαχία αυτή την τριμερή. Σπάει λοιπόν η τριμερή συμμαχία προς στιγμή με το προβοκατόρικο χτύπημα που κάνει η Τουρκία. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ήτανε προσυνεννοημένο? Εδώ είναι ένα ερώτημα αυτό, για να έρθουμε σε αυτό που είπαμε αρχικά. Θα φανεί στη συνέχεια. Τώρα είναι προς όφελος όλων να χτυπηθεί πράγματι, και να δούμε αν θα χτυπηθεί, διότι μάλλον εκεί πάμε. Πάμε στην μετά-Άσαντ εποχή με τον Άσαντ πλέον. Δεν μπορεί να βγει ο Άσαντ αυτή τη στιγμή από το παιχνίδι, και πάμε για έναν χωρισμό, τριμερή χωρισμό από ό,τι θα φανεί, της Συρίας, με έξω βέβαια την Τουρκία. Δεν μπορεί να υπάρξει Τουρκία. Εδώ έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη ενός Κουρδιστάν Συριακού τύπου, και θα δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται και τα πράγματα πόσο θα περιπλακούν. Από αυτό θα φανεί και αν μία ενέργεια της Τουρκίας, είτε με το PKK είτε με τους γύρω της αυτής, τα γύρω της κράτη, φέρουν χτυπήματα εντός αυτής, άρα πάμε σε μια αποδιοργάνωση της Τουρκίας, διαμελισμού με λίγα λόγια, και εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα και τα ερωτηματικά και για μας. Δεν είναι δυνατόν να φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση των ειδικών τώρα, έτσι, και των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών αναλύσεων, δεν θα μπορούσαμε να δούμε ότι να σπαράσεται η Τουρκία και να μένει αλόβητη η χώρα μας. Με ποια έννοια? Ο Σάκης έχει γίνει χτύπημα, ή ο Σάκης αντιμετωπίζει προβλήματα, η Τουρκία εξάγει αυτά τα προβλήματά της δυτικά. Εφόσον πιέζεται ανατολικά και συμπιέζεται από εκεί, δημιουργώντας ένα κράτος των 50-80 εκατομμυρίων του Κουρδιστάν εκεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να επιδιώξει αυτή να μεταφέρει τα προβλήματα στο χώρο των δικό μας. Τότε, και γι' αυτό λέμε, η περίοδος αυτή που διάγουμε τώρα και με την κυβέρνηση αυτή την οποία έχουμε,
δημιουργεί πολλά πολλά ερωτηματικά αν θα παραμείνουμε μόνο στα προβλήματα τα οικονομικά και στα μνημόνια, που θα είναι παρονιχίδα μπροστά στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο κτύπημα προβοκατόρικο ή μια άλλη συμφωνία στο επίπεδο, αν θέλεις, Θράκης, στο επίπεδο Αλβανίας και πώς το λένε πάνω Σκοπίων, και στο επίπεδο Μεσογείου, δηλαδή Αιγαίου. Είναι ερωτήματα πολύ σοβαρά αυτά, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα παρακολουθούμε, γιατί το ερώτημα είναι, θα παραμείνουν τα προβλήματά μας μόνο σε οικονομικό στραγγαλισμό ή θα έχουμε και εδαφικά τεχτύπια. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Έτσι, βάζοντας τώρα με όλα αυτά που είπαμε την εικόνα στο τραπέζι, έχουμε ένα σημείο φωτιάς που είναι η Συρία. Σε αυτό εμπλέκονται η Ρωσία, η οποία έχει συμφέροντα λόγω το ότι είναι η μοναδική της έξοδος στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή, έτσι, με τη βάση νομίζω αυτή που έχει στη Συρία, στη Μεσόγειο. Άρα λοιπόν είναι ζωτική σημασίας για τη Ρωσία και γι' αυτό προφανώς τα έδωσε όλα που μπήκε μέσα στο παιχνίδι αυτό του πολέμου. Απ' την άλλη μεριά, γνωρίζουμε ότι οι Αμερικάνοι χρηματοδότησαν τον ISIS και γνωρίζουμε ότι ακόμα και τώρα πληροφορήθηκα ότι στις βομβαρδισμούς που έκανε δίνει μισή ώρα περιθώριο, ειδοποιούσε ότι σε μισή ώρα θα βομβαρδιστεί η βάση σας, ας πούμε, το στρατόπεδό σας, και φεύγανε. Που σημαίνει ότι σίγουρα δεν έχει τελειώσει από πλευράς Αμερικανών η όλη ιστορία. Κάτι θα γίνει μετά με αυτούς, κάπου θα τους χρησιμοποιήσει. Οι μόνοι δηλαδή που έχουν αξιόπιστη συμπεριφορά απέναντι στους τρομοκράτες του Χαλιφάτου είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι χτυπάνε πραγματικούς στόχους και δεν κάνουν εικονικό παιχνίδι. Γιατί η επιδίωξη των Αμερικανών είναι να φύγει ο Άσαντ και να καθαρίσει το τοπίο, για αυτό που είπες πριν, τα πετρέλαια, την ενέργεια και όλα αυτά. Θέλουν να καθαρίσουν για τους αγωγούς. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτό εμπλέκεται και το Ιράν, το οποίο στηρίζει τον Άσαντ, το στήριζε από πρώτα με τους Ισραηλινούς που είχαν τα προβλήματα. Είχε Hezbollah, που είναι μια οργάνωση που είναι στο μάτι του κυκλώνα εκεί, και η Κίνα έχει εμπλακεί εξ αποστάσεως, αλλά έχει εμπλακεί, έχει φέρει αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο δικό της, αν δεν κάνω λάθος, και ένα αρκετά σημαντικό στρατό. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή η συσσόρευση πυρηνικών δυνάμεων, έτσι, σε αυτό το σημείο της Μεσογείου, λέμε Παναγία μου, μην ανάψει κανένα σπίρτο και πάρουμε φωτιά. Γιατί εκεί τα πράγματα δεν έχουν να κάνουν με απλές τουφέκια, ας πούμε, και αποκεφαλισμούς. Εκεί όλοι έχουν οπλισμούς με πυρηνικές κεφαλές. Και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι που φέραν το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο τους εκεί. Πιστεύεις ότι αυτή η ισορροπία του τρόμου μάλλον θα είναι προς όφελος, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θυμάσαι και από παλιά, όταν ήταν η Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μικρότερη πιθανότητα να εκραγεί κάτι πολύ χειρότερο. Ήταν υπό έλεγχο, θέλω να πω, όλα αυτά που συνέβαιναν, έστω και αν ήταν άσχημα αυτά που συνέβαιναν με Βιετνάμ κλπ. Αλλά δεν έπαβε να είναι υπό έλεγχο στο να μην γίνει καμία παγκόσμια καταστροφή, α το πούμε έτσι. Και τώρα ισχύει κάτι τέτοιο, ναι, θα ξεφύγει η κατάσταση. Ναι, ισχύει αυτό και έχουμε τα δεδομένα εξής. Να λάβουμε υπόψη μας ότι από τον διπολισμό ο οποίος υπήρχε μεταξύ των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, Σοβιετική Ένωση από τη μία πλευρά, Ηνωμένες Πολιτείες από την άλλη, περάσαμε στον μονοπολισμό που δημιούργησε την αυτοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτείων. Σήμερα βλέπουμε υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την διάσπαρση των δυνάμεων, οικονομικός ασφυξία μεγάλη, έτσι, και συντήρηση δυνάμεων. Έχει χάσει όλους τους πολέμους όπου έχει κάνει, δεν έχει ολοκληρώσει πόλεμο, έτσι. Μόνο αν θέλουμε να πούμε, βέβαια δεν ήταν δικός της μόνο ο πόλεμος, ήταν όλες τις συμμαχίες, θα λέγαμε, της Ιουγκοσλαβίας, τον διαμερισμό της. Αλλά και επί της ουσίας, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί κέρδισε κάτι. Πουθενά δεν έχει κέρδη ατόφια. Περάσαμε λοιπόν σε ένα πολυπολικό κόσμο τώρα, με μεγάλες δυνάμεις, κύριους παίχτες. Όπως είπες, πρώτη η Κίνα, έρχεται η Ινδία, έρχεται η
η Ρωσία, να σου και η Αμερική, και περιφερειακά θα λέγαμε μικροάλλες δυνάμεις. Οι κύριοι παίκτες όμως είναι αυτοί σήμερα. Η ισορροπία του τρόμου πάντοτε παίζει αυτή την ισορροπία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το ραντεβού που έγινε πριν από εκδηλωθούν όλα αυτά τα γεγονότα στην σύνοδο του ΟΗΕ την τελευταία, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Λαυρόφ, με τον Γκέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν πολύ ωραίες συναντήσεις και εκεί μπήκανε όλα τα πράγματα στη θέση τους. Είναι αδιανόητο να μην περπάτησαν βήμα προς βήμα όλη την εξέλιξη. Βεβαίως με τα απρόπτα, όχι, αυτά δεν μπορείς να τα δεις. Mm-hmm. Όμως γενικά έχουν συμφωνήσει στο να μην υπάρχει εκατόρεθον, να υπάρχει ας πούμε μια πάρα πολύ καλή ήρεμη κατάσταση και να είναι πολύ προσεκτική. Όντως είναι προσεκτική. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρόκειται εδώ γιατί είναι πυρηνικές δυνάμεις εδώ πέρα. Το θέμα είναι, θα πάμε σε λύσεις τέτοιες των πετρελαίων και της ενέργειας που θα ευνοούν κατά πολύ τη Δύση, είναι σίγουρο αυτό, γιατί έχει και τις μεγαλύτερες δυνάμεις εκεί πέρα, θα πάρουν το πετρέλαιο και τη διακίνησή του με τέτοια μεγάλη ας πούμε, και θα συγκεντρωθεί τέτοιο χρήμα που θα μπορούσε ακόμα και τις ρωσικές εταιρείες, την Gazprom, να την αγοράσει, που λέει ο λόγος, δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ναι. Αλλά θα γίνει διατηρώντας βέβαια η Ρωσία τις δυνάμεις της μέσα στη Συρία, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Η Ρωσία από πολύ παλιά είχε συμφέροντα μέσα εκεί και αμοιβαία συμφέροντα με την Συρία. Η Συρία δεν, γι' αυτό δεν είπε κανείς πώς πήγε εκεί η Ρωσία. Είχε τα συμφέροντα, την κάλεσε η Ρωσία, όπως κάλεσε και την Κίνα, όπως κάλεσε και την Ινδία, όπως έχει καλέσει και το Ιράν. Έχει καλέσει τέτοιες δυνάμεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Βεβαίως πάντοτε ο καθένας θα πάρει τη μοιρασιά του εκεί που θα πάρει. Ο Χαλιφάτο μάλλον θα εξουδετερωθεί χωρίς, γιατί θα εφευρεθεί κανένα άλλο Χαλιφάτο. Είχαμε πρώτα, όπως ξέραμε, τον Μπιλάντεν, τώρα μας βγήκαν αυτοί. Ποιοι είναι οι υποστηρικτές? Δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι, τους οποίους βρίσκουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, είναι μαχητές των Κωσοβάρων, ναι, από εδώ πάνω, ναι, ναι, και των άλλων των ναζιστών που πήγανε, που ήταν στην Ουκρανία, ναι, ναι, ναι. Αυτοί είναι που έχουν πάει εκεί πέρα κάτω, και βεβαίως μουσουλμάνοι, οι οποίοι μη αντιλαμβανόμενοι ας πούμε, έχουν την θεοκρατική αντίληψη ας πούμε, του Ισλάμ εναντίον του χριστιανισμού, είναι αυτοί η μάζα, ναι. Αλλά οι δυνατοί όμως είναι αυτοί, τους οποίους έχουμε στα βόρεια σύνορά μας. Εδώ πρέπει να το προσέξουμε. Αυτά είναι που πρέπει να, που μας ξεφεύγουν. Mm-hmm. Φεύγουν από την αντίληψη ας πούμε, του πολίτου κόσμου, διότι δεν το βλέπει. Σαφέστατο όμως, μια κυβέρνηση πρέπει να τα έχει υπόψη σε αυτά και να μην περνάει έτσι εύκολα να φτιάχνει χαρτιά με τους Σκοπιανούς, με τους Αλβανούς, να υπογράψουμε συμφωνητικά καλής θελήσεως και τέτοι. Ναι, θέλει, ναι, ιδιαίτερη προσοχή. Μια και το φέρεις τώρα στο δικό μας γήπεδο, στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο στρατός και με την πολιτική βούληση που υπάρχει στην κυβέρνηση για το πώς θα διαμορφωθεί ας πούμε η άμυνα της χώρας, πιστεύεις ότι θα βγει κάτι θετικό? Γιατί μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι μια εικόνα διάλυσης. Υπάρχει προοπτική να βγει κάτι θετικό, και τι θα έπρεπε να κάνουμε σαν χώρα για να, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να έχουμε τη στοιχειώδη άμυνα που χρειαζόμαστε? Δεν μιλάμε τώρα για τους Τούρκους, για τους γείτονες που λες και εσύ πριν. Είναι σαφέστατο ότι αυτή η οικονομική δυσπραγία, αυτά τα μεγάλα προβλήματα, αυτή η κατάρρευση η οποία έχει έρθει στη χώρα μας, είναι αδύνατο να μην έχει επηρεάσει και τις ένοπλες δυνάμεις. Σαφέστατα αυτό το δηλώνει ο καθένας, mm-hmm. και ο ίδιος ο υπουργός το δηλώνει βεβαίως. Έχει επηρεάσει, αν θέλεις, και την ισχύ μεταξύ των κρατών. Η δύναμη ισχύος, δηλαδή, η ισορροπία αυτή της ισχύος έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ εις βάρος μας. Και ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουμε τις δυνατότητες σήμερα εμείς να κάνουμε εξοπλισμούς ή να ακολουθήσουμε τον ανταγωνιστικό εξοπλισμό
και τα προγράμματα που έχει βάλει μπροστά η Τουρκία. Όταν η Τουρκία έχει βάλει μπροστά F-35 τώρα και τέτοια αεροσκάφη, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ δύσκολο εμείς να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως, στο μέτρο των δυνατών και οι πληροφορίες μας και οι επαφές οι οποίες έχουμε, το ανθρώπινο δυναμικό στέκεται στο ύψος του. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι επιτελείς μπορεί να κάνουν το καθήκον τους, μπορεί να έχουν τα σχέδιά τους, μπορεί να γίνεται ανακατατάξεις όλων των, των σχεδίων. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορεί να τους το δώσουν, διότι κακά τα ψέματα. Τον πρώτο λόγο το ενέχει η κυβέρνηση, το πολιτικό σκέλος. Και ούτε μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, αν θέλει, στο στρατιωτικό σκέλος και η στρατιωτική ηγεσία, γιατί πολλοί λένε γιατί δεν παίρνει μπροστά ο στρατός, γιατί δεν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Διότι ο ΣΕΚΣ έχει πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες ο στρατός, στο τέλος είναι κατηγορούμενοι όλοι αυτοί. Και η πραγματική υπεύθυνη της εσχάτης προδοσίας μένουν απ' έξω και μπορεί να την πληρώσει κανένας άλλος. Οπότε εντάξει. Όταν ο λαός βέβαια το ζει, εδώ πάμε σε άλλες καταστάσεις. Όταν ο λαός είναι ο ίδιος που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν μπορεί, ποιος θα τα αλλάξει άλλα. Η πίεση λοιπόν του κόσμου μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω όμως ότι, για να απαντήσουμε ευθέως στο ερώτημα, οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν στο μέτρο του δυνατού που έχουν, με τις δυνατότητες που έχουν, αυτό που μπορούν να κάνουν. Ίσως και λίγο παραπάνω. Όμως αυτό πόσο μπορεί να αντέξει είναι ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα και στο στρατηγικό σχεδιασμό που σίγουρα γίνεται, δεν μπορεί να μην γίνεται, αλλά και στο να πιστούν και οι Έλληνες, θέλουν οι Έλληνες να πιστούν ότι έχουν ισχυρές δυνάμεις από πίσω. Πρέπει να πιστούν οι Έλληνες για να πάρουν θάρρος, γιατί ο φόβος το οποίος έχει κυριαρχήσει στον κόσμο από τα οικονομικά μέτρα, από το ξέσκισμα που τους έχει γίνει, έχει καθυλώσει τον κόσμο κάτω και χρειάζεται να πάρει ένα θάρρος. Αυτό είναι σε θέση να το δώσουν οι ένοπλες δυνάμεις. Μπορούν. Τώρα μια λίγο πιο έτσι πολύπλοκη ερώτηση. Ποια θα έπρεπε να είναι η αμυντική πολιτική της χώρας μας, ή αν θέλεις το αμυντικό δόγμα της χώρας μας? Πώς θα έπρεπε δηλαδή και ποια θέση θα έπρεπε να έχει αμυντικά με τους γείτονες και με τις συμμαχίες η χώρα μας, σε σχέση δηλαδή με το αυτό που συζητάγαμε πριν, ότι έρχονται οι Τούρκοι, μπαίνουν μέσα, κάνουν μια βόλτα και γυρνάνε, έρχονται τα καράβια τους, φτάνουν μέχρι τη Μύκονο, μέχρι το εδώ το Σούνιο φτάσανε, ξαναγυρίζουν, περνάνε τα αεροπλάνα τους πάνω από το Χαρμακονήσι, ξαναγυρίζουν. Εμείς σε αυτή την κατάσταση σαν χώρα απλά και μόνο στέλνουμε διαμαρτυρίες και τίποτα άλλο, έτσι? Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι μία φορά, ξέρω εγώ, που χτύπησαν κατευθείαν στο ψαχνό και οι Έλληνες, είχαμε να δούμε παραβιάσεις για αρκετό χρόνο. Μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν μια άσχημη τροπή, μέχρι που ήρθε και ο φόνος στην κυριολεξία του ήρωα Ηλιάκη, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε το αεροπόρο μας. Τέλος πάντων, η κατάσταση αυτή της υποχωρητικότητας, να την πούμε έτσι, που δείχνει η πολιτική ηγεσία, γιατί αυτή κρατάει τα κουμπιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν και ο Νταβούτογλου είπανε στους αρχηγούς, πιέστε, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ο πόλεμος δεν αφήνεται στα χέρια του στρατού, είναι στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας να το διεξάγει διά των ενόπλων δυνάμεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα το αμυντικό μας δόγμα πρέπει να βάλει μέσα του αυτό που έχει, αλλά δεν χρησιμοποιείται, τον ίδιο το λαό. Δηλαδή μια αμυντική προσπάθεια και σχεδίαση του ανθρώπινου δυναμικού, των εφεδριών όλου του ελληνικού λαού, θα πρέπει να είναι στα σχέδιά μας. Είναι μόνο στα χαρτιά, δεν είναι στην πράξη αυτή τη στιγμή. Παραμένει δηλαδή σαν σχεδιασμός, αλλά δεν έχει μπει ποτέ στην πράξη μέσα. Αυτό πρέπει να μπει. Γιατί και η δημοκρατικότητα μεγαλώνει, έτσι, αυξάνεται, και ότι γίνεται μια προσπάθεια
που εκεί ο λαός όλος μαζί παλεύει για να έχει την εθνική του ανεξαρτησία. Εκεί πρέπει να βαδίσουμε. Όλες οι κινήσεις μας πρέπει εκεί να τίνουν, στην εθνική μας ανεξαρτησία. Mm-hmm. Όπως οικονομικά λέμε εμείς ότι θέλουμε να έχουμε την ανεξαρτησία με το εθνικό νόμισμα, το ίδιο ακριβώς είναι και οι ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να είναι δικές σου οι ένοπλες δυνάμεις. Ακριβώς. Δεν μπορεί να, είναι, να έχουν διατεθεί όλες οι δυνάμεις μας στο ΝΑΤΟ. Εδώ πρέπει να τα δούμε. Αυτό όμως είναι θέσεις, μεγάλα ερωτήματα, τα οποία θέλουν μια προσοχή, θέλουν έναν καινούριο επανασχεδιασμό και όλα αυτά βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να τα κάνει μια κυβέρνηση η οποία είναι ενδοτική από μόνη της, από την πρώτη μέρα που ανεβαίνει. Άρα λοιπόν, έτσι θεωρητικά, υποθετικά μάλλον να το πω, εάν εμείς βλέπαμε ότι χρειαζόταν κάποια αλλαγή στρατηγικής απέναντι στους γείτονες και τους συμμάχους της χώρας μας, θα είχαμε ας πρώτα πούμε, να σκληρύνουμε τη θέση μας, τη θέση ας πούμε του Παπανδρέου, του βυθίστε το χώρα ας πούμε. Και αυτό ακόμα. Έτσι. Και αυτό ακόμα. Δηλαδή είναι μέσα, στη δική σου αρμοδιότητα αυτό να το κάνει. Δεν, αυτό δεν επαφίεται σε κανέναν άλλον, ούτε το εκχωρεί σε κάποιον να το κάνει αντί εσού. Αυτό πρέπει να το κάνεις εσύ. Θα μου πεις, είναι τόσο εύκολο να πεις βυθίσατε ή κάνατε. Θα ζυγίσεις τις δυνάμεις σου. Όταν το κάναμε όμως, φάνηκε ότι είχε αποτέλεσμα. Σήμερα, όταν κόβουν βόλτες μέχρι το Σούνιο οι κορβέτες των Τούρκων, δεν ξέρω εγώ τι αποτέλεσμα. Θα μου πει, άκουσα και το περίεργο, ξέρεις τι, δοκιμάζονται έτσι και αυτό και τι έγινε στο κάτω-κάτω της γραφής. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι έγινε τίποτα, αλλά μπορεί και να γίνει όμως. Δηλαδή, εσύ τι περιμένεις, να γίνει για να απαγορεύσεις τις πτήσεις πάνω από τα νησιά σου. Ώρες ολόκληρες πετάνε. Δηλαδή, αν τις μαζέψουμε όλες μαζί, 77.000 πτήσεις έχουν γίνει μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, τρομερό, δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Ο Ρώσος ζήτησε, δώσ' μου τα στοιχεία για να τα φέρω στον ΟΗΕ, διότι μεταβιβάζει το επίπεδο έτσι, και το πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν μπορούμε εμείς να το έχουμε μέσα στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ τα ξέρει, τα βλέπει, αφού έχει πάντου τις βάσεις εδώ, τις βλέπει. Θα πάει σε ένα άλλο επίπεδο λοιπόν, στο επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να πάρει, να διεθνοποιηθεί το θέμα αυτό, διότι εδώ η πρόκληση είναι, έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Νομίζω πρέπει να σκληρύνουμε τις τάσεις μας. Η σχέση μας τώρα σε θέματα διεκδικήσεων των Τούρκων, αν δηλαδή οι Τούρκοι ζητάνε ας πούμε να μην προχωρήσουμε στα 12 μίλια. Ναι, πολλά ναι. Επίσης θέλουν να γίνουν διεθνή τα ύδατα του Αιγαίου, ενώ είναι δική μας γυαλίτιδα ζώνη. Η Φαλοκρηπίδα. Ζητάνε επίσης κάποια νησιά, θεωρούν ότι δεν είναι διευκρινισμένα και πρέπει να τα σε αυτά, αυτά μπορούν να λυθούν με διάλογο ή θα πρέπει να τεθεί ας πούμε ευθύς εξ αρχής μια ας πούμε σταθερή και αμετάκλητη στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε πει ότι υπάρχουν προβλήματα με τους Τούρκους, δεν συζητάμε για διεκδικήσεις. Δεν κάθεσε στο τραπέζι του διαλόγου ποτέ με τον Τούρκο, εάν δεν αποσύρει πρώτα απ' όλα το Καζουμπέλι. Αυτό είναι Καζουμπέλι. Τι να κάτσω εγώ τώρα με αυτό να συζητήσω. Εμείς δεν διεκδικούμε σαφέστατα τίποτα. Οριοθετούμε τα σύνορά μας και τα κάνουμε σεβαστά προς όλες τις κατευθύνσεις. Όποιος έχει προβλήματα στα διεθνή δικαστήρια μπορεί να πάει να προσφύγει να τα λύσει. Είναι, διατηρούμε τα δικαιώματά μας και ως προς την επέκταση των ναυτικών μας μιλίων. Είναι θέμα. Πάγιο αυτό, πότε θα το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως θα το κάνει κάποια στιγμή. Πρέπει να το κάνει κάποια στιγμή. Το ποια είναι αυτή η στιγμή είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων και ισχύως. Δεν έχουμε τα κότσια αυτή τη στιγμή να το πω έτσι, διότι ποτέ δεν καθίσανε κάτω να το κουβεντιάσουμε. Ούτε οι πολιτικές δυνάμεις κάθισαν ποτέ, ούτε νομίζω έχει προσκληθεί ποτέ κανένας στο τραπέζι δήμονας για να κουβεντιάσει αυτά τα θέματα. Η εποχή την οποία το έκανε ο Παπανδρέου τότε ήταν μια διαφορετική εποχή, έτρεξε τα δόντια στον Οζάλ, το θυμάμαστε πολύ καλά όλοι αυτό, είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα, όλοι μαζευτήκανε. Βεβαίως, είχαμε και το άλλο παράδειγμα των ημείων. Η ενδοτικότητα που δείξαμε εκεί, άλλο πράγμα, κατεβάσαμε σημαίες, σπήρε ο αέρας. Δηλαδή έχουν γίνει χοντράδες πάρα πολλές και εδώ αν πρέπει να πούμε ένα μπράβο στους Τούρκους, έτσι, έχουν ένα στένος
το επιδεικνύουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Θράσος, σθένος. Το έχουν εξασκήσει όμως αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να δούμε μέχρι πού τελικά είναι τα όρια μας. Μας έχουν ζυγίσει. Μας έχουν μετρήσει, μας έχουν βγάλει λειψούς. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Όμως αυτό είναι θέση της πολιτικής ηγεσίας. Mm-hmm. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, ωραία, κλείνουμε το ζήτημα με τη γεωστρατηγική, να το πούμε έτσι, ανάλυση και συζήτηση. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και να υπάρχει, λέμε πολλά. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον ειδικά στον κόσμο αυτό. Νομίζω να μας δοθεί η ευκαιρία αυτό σε αλλεπάλληλες εκπομπές, να το πάρουμε κλιμακωτά και να μπορούμε σιγά σιγά να το αναλύσουμε από το τι είναι γεωπολιτική, γεωστρατική και γεωοικονομία μέχρι να το φτάσουμε στις σημερινές ημέρες και στις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν κλείνει έτσι εύκολα μέσα σε ένα ημίωρο, αλλά βασικά τα κύρια χαρακτηριστικά πρέπει απλά να τα δώσουμε στον κόσμο με εκπομπές κατανοητές, να ακούγονται και διαφορετικές φωνές, όχι μονότονα οι ίδιες φωνές, διότι έχουμε συνηθίσει, όπως στην πολιτική ακούμε μονότονα το μονόδρομο. Όχι, δεν είναι ποτέ μονόδρομος κάτι, υπάρχουν και άλλες λύσεις και αυτές πρέπει να τις βάζουμε στο τραπέζι, τουλάχιστον τις σκέψεις. Έτσι είναι, χρειάζεται αυτό, γιατί ακόμα και για κάποιον ο οποίος διαφωνεί είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να βάλει σε λειτουργία, σε σκέψη, σε προβληματισμό, για να προχωρήσει σε καλύτερες ενδεχομένως λύσεις. Και να κάνουμε έτσι μια πρόχειρη έτσι, προανακοίνωση να την πούμε, ότι από πλευράς ΕΠΑΜ, το ξέρεις και εσύ Γιάννη αυτό, προετοιμάζεται ήδη μια εκδήλωση πάνω στα θέματα αυτά. Προσπαθούμε να δούμε αν οι ημερομηνίες μέχρι το τέλος του αυτού του μήνα, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένα όλα τα θέματα, αν θα μας βγάλουν, και πιστεύω θα μας βγάλουν, θα μας δοθεί δηλαδή η ημερομηνία η κατάλληλη μέσα σε αυτό το μήνα που μας έρχεται, να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία θα προσκληθούν, ας πούμε, ειδικοί άνθρωποι αυτών των πράγματων, της γεωπολιτικής αν θέλεις και της γεωστρατηγικής και της οικονομίας, να εκθέσουν τις απόψεις και να διαφωτιστεί ο κόσμος. Πιστεύω ότι θα είναι μια μεγάλη εκδήλωση που θα μπορέσει, ψάχνουμε τις αίθουσες να δούμε ποια θα μπορέσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτό του κόσμου. Ωραία, αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει και τους ακροατές, ώστε να γίνει και μια συζήτηση διαζώσης που λέμε με τον κόσμο. Το ΕΠΑΜ παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες πολύ συχνά, οπότε θα δοθεί ευκαιρία να έρθουν και από κοντά όσοι ενδιαφέρονται τους ακροατές. Θα ενημερώσουμε εγκαίρως έτσι την ημερομηνία που θα γίνει και τον χώρο. Ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον διαδικτυακό σταθμό Η Ροή, στην εκπομπή Πολιτική Διάλογη με τον Γιάννη Αθανασιάδη και τον Δημήτρη τον Κυπριώτη, στρατηγό εν αποστατεία και οργανωτικό γραμματέα του ΕΠΑΜ. Μια και λοιπόν έχει και την ιδιότητα του οργανωτικού γραμματέα του ΕΠΑΜ, είναι μια ευκαιρία να του κάνουμε μερικές ερωτήσεις πάνω στα θέματα της οργάνωσης του ΕΠΑΜ και σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τους ακροατές μας που δεν είναι φίλοι του ΕΠΑΜ και ενδιαφέρονται να ακούσουν για το ΕΠΑΜ θα ήθελε να μάθει κάποιες πληροφορίες. Στρατηγέ. Ναι, είναι πράγματι το ενδιαφέρον έτσι όπως το συναντάμε και στις περιοδίες τις οποίες κάνουμε για να αναλύσουμε το σχέδιο το οργανωτικό, είναι πράγματι σοβαρό το ενδιαφέρον των φίλων αλλά και των μελών μας, μπορώ να πω. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει περάσει αρκετός χρόνος, είναι 4, πάμε στον 5ο χρόνο, και το ΕΠΑΜ, ενώ βλέπουμε ότι έχει μεγάλη επιρροή, μεγάλη, σχετικά καλή επιρροή θα λέγαμε στον ελληνικό λαό, εν τούτης κάθε φορά τα αποτελέσματα τα εκλογικά δεν είναι τα αναμενόμενα. Αναμενόμενα βέβαια για εμάς που ζούμε μέσα το ΕΠΑΜ δεν είναι. Για άλλους αντικειμενικούς παρατηρητές όμως είναι αρκετά καλά όταν υπάρχει αυτή η πίεση η οποία μεταξύ των κομμάτων και των κομμάτων εξουσίας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι δύσκολο κανείς να παίρνει ψήφο
να δίνει την ψήφο του σε ένα κόμμα που δεν είναι, δεν βαδίζει προς να πάρει την εξουσία, να το πω έτσι. Ναι, ναι, δεν έχει πρόπτικη. Δεν έχει πρόπτικη η εξουσία να κυβερνήσει δηλαδή, ναι, 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 άμεσα. Με την έννοια αυτή, ο άλλος δεν ψηφίζει αντιπολίτευση, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Ψηφίζει ποιος θα τον κυβερνήσει. Το τρίτο έχει να κάνει με όλη την πίεση που δεχόμαστε από την μη προβολή, και αυτή βεβαίως δεν θέλω να πω ότι δέχεται μόνο το ΕΠΑΜ, και άλλα άλλες μικρότερες δυνάμεις δεν πλασάρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε καν στο ελάχιστο επιθυμητό, αν θέλει, στο ελάχιστο επίπεδο. Όλα αυτά μας κάνουν δύσκολους στο να μπορέσουμε να δείξουμε τις δυνατότητες μας ευρύτερα στον ελληνικό λαό. Τι μας μένει? Μας μένει η καλή μας οργάνωση, πώς θα γίνει ακόμα καλύτερα και πώς θα μπορέσουμε να περπατήσουμε τελικά βήμα προς βήμα όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο για έναν φορέα, για έναν πολιτικό φορέα, ο οποίος δεν ανήκει δεξιά ή αριστερά, είναι ένα πολύ βασικό αυτό. Δεύτερο, δεν έχει τα οικονομικά μέσα να το κάνει. Και τρίτο, και στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις και πουθενά αλλού. Έτσι λοιπόν, μετά από μια διαδρομή η οποία έχουμε κάνει, έχουμε φτάσει σε έναν σχεδιασμό μιας νέας οργανωτικής δομής, την οποία πρώτα απ' όλα παλεύουμε για να μπορέσουμε να την κάνουμε κατανοητή και γνωστή με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο, όπως δουλεύει πράγματι το ΕΠΑΜ σε όλα μας τα μέλη, να ούτως ώστε κάνοντας το κατανοητό, γνωστό και δικό του το πράγμα, να το πάρει για να το μεταλαμπαδεύσει στη συνέχεια στο χώρο που εργάζεται, που κινείται ο καθένας. Τι προβλέπει αυτό με λίγα λόγια? Με λίγα λόγια προβλέπει να μπορέσει το ΕΠΑΜ να έχει μια συμμετοχή του περισσότερου δυνατού οργανικού δυναμικού του, δηλαδή εμπλοκή και συμμετοχή πολλών φίλων του, πολλών μελών του, και αυτό είναι δύσκολο να γίνεται σε εθελοντική βάση χωρίς να έχεις έμιστους, αν το πούμε έτσι, έμιστες θέσεις. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κανέναν πολιτικό χώρο. Όλοι χρησιμοποιούν, είτε είναι στη Βουλή είτε και εκτός Βουλής, χρησιμοποιούν τέτοιο. Άρα εμείς έχουμε να παλέψουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό πάνω στο θέμα αυτό, να χρησιμοποιήσουμε τους εθελοντές μας να βγουν προς τα έξω. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Γίνεται όμως. Ακόμα και αυτή η εκπομπή, ακόμα και το οτιδήποτε γίνεται μέσα στο ΕΠΑΜ, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει την προσφορά την εθελοντική, ναι. Και πού? Σε έναν φορέα, σε έναν πολιτικό φορέα, ο οποίος έχει στρατιές ανέργων, στρατιές φτωχών ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικών ανθρώπων, πλην όμως φτωχών. Αυτό με καμάρι το λέμε, δεν το λέμε ας πούμε για να μας λυπηθεί κανένας, με καμάρι το λέμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας που δεν δουλεύει να σου δίνει έστω και ένα λεπτό από τη ζωή του για τον χώρο σου. Έτσι λοιπόν έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια. Κομμάτι-κομμάτι η ελληνική επικράτεια ζώνεται από κλιμάκια τα οποία βγαίνουν από το πολιτική γραμματεία και την οργανωτική γραμματεία, μαζί με τους πυρήνες μας, μαζί με τους τομείς, με όλα τα μέλη μας, να μπορέσουμε μέσα σε έναν ανοιχτό διάλογο, καθαρό, χωρίς προκαταλήψεις, να μπορέσουμε να επιλύουμε απορίες, να ακούμε προτάσεις, να ενσωματώνουμε αυτές τις προτάσεις και να το κάνουμε δύναμη για το ίδιο το κίνημα. Πιστεύω ότι σύντομα θα αρχίσουν να φαίνονται σύντομα. Το σύντομα στην πολιτική βέβαια ξέρουμε ότι είναι σχετικό, αλλά είναι σίγουρο ότι θα φέρουμε κάποια αποτελέσματα τέτοια που γρήγορα, συγγνώμη για αυτά εδώ πέρα, ήθελα να πω εγώ πάνω σε αυτό, ότι να μην ξεχνάμε ότι η πρόταση του ΕΠΑΜ δεν είναι κάτι το οποίο ακούγεται εύκολα.
από τον κόσμο, και κυρίως είναι ίσως η μοναδική που αντιπαλεύει το σύνολο των κομμάτων, ακόμα και των εξκοινοβουλευτικών κομμάτων, στη λογική της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας, έτσι όπως τη θέτουμε, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς να διαχωρίζουμε τον κόσμο. Αν θα δείτε, και οι φίλοι ακροατές που μας παρακολουθούν συχνά το ξέρουν, δεν χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, για όσους ακούνε τώρα ίσως πρώτη φορά ή δεν μας ακούν συχνά, το ΕΠΑΜ δεν έχει τη λογική να χωρίσει και να μιλάει για δεξιούς ή αριστερούς. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Επομένως, η πρόταση αυτή που τίθεται από το ΕΠΑΜ είναι μια πρόταση που δεν έχει σχέση με κανένα άλλο κόμμα, κανέναν άλλο φορέα, και ίσως αυτό να είναι και η αιτία για την οποία προσπαθούν όλοι με κάθε τρόπο να αποκλείσουν τη φωνή μας, στρατηγέ. Ναι, και μέσα σε αυτή τη βάση, και σκεφτείτε τώρα αυτό που λέει ότι θέλει να γίνει ο στρατηγός και όλοι μαζί θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή να μπορέσουμε να απλώσουμε το ΕΠΑΜ σε όλη την κοινωνία με βάση στελέχη συναγωνιστές οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο τους και την ψυχή τους, να το πω καλύτερα, για αυτό τον αγώνα. Έτσι, δεν αφορά μονάχα μια ιδεολογία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν αυτή την προσπάθεια, θα είναι από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά θα έχουν ενστερνιστεί και θα έχουν κατανοήσει το ποιο είναι το πρόταγμα, ποια είναι τα βασικά προτάγματα που χρειάζεται πρώτα απ' όλα να λύσουμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τοπικά. Επομένως, αυτή η προσπάθεια είναι πολύ κοπιαστική, δεν είναι εύκολη προσπάθεια, δεν είναι εύκολος ο αγώνας αυτός. Και βεβαίως αυτό που κάνουμε το κάνουμε γιατί ακριβώς εμείς πιστεύουμε σε αυτά τα προτάγματα και σε αυτή την προοπτική της χώρας μας, να μπορέσουμε δηλαδή όσο το δυνατόν μας αφήνει περιθώριο η εξέλιξη των πραγμάτων και της ιστορίας να απελευθερώσουμε τη χώρα μας. Επομένως είναι μια προσπάθεια που ακόμα και αν κάποιος δεν είναι μέλος αλλά είναι φίλος του ΕΠΑΜ, θα πρέπει να τη στηρίξει σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεται, και νομίζω, στρατηγέ, ότι εδώ πέρα είναι και το στίχημα, έτσι να εντάξουμε δηλαδή και ανθρώπους οι οποίοι ακόμα και αν δεν θέλουν να είναι μέλη του ΕΠΑΜ αλλά είναι φίλοι, έχουν διάθεση όμως να προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ποιο είναι το ιδεολόγημα το δικό μας? Ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η χώρα βρίσκεται σε κατοχή. Είναι κανένας που δεν το πιστεύει σήμερα αυτό? Νομίζω ελάχιστοι. Βεβαίως μπορεί να το πούνε οικονομική κατοχή, να το κάνουν λίγο πιο μαλακό. Γιατί δεν βλέπει τον εχθρό. Αν έβλεπε και τα τάγκς απέναντί του, δεν είχαμε τίποτα. Mm-hmm. Οι απώλειες τις οποίες έχουμε είναι τεράστιες. Ως δυναμικό, όταν οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους, αυτό το αποδεικνύει. Από εκεί πέρα, τι πάμε να κάνουμε εμείς? Πάμε να φέρουμε αυτόν τον αγώνα, τον οποίο στηρίζουμε στη βάση 5 προταγμάτων τα οποία έχουμε και τα ξέρουν πολύ καλά όλοι μας, να τον ενσωματώσουμε στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Τι ξεκινάει τώρα το ΕΠΑΜ να κάνει με την οργάνωσή του? Όχι να κλειστεί πίσω από ένα γραφείο και πίσω από ένα μπάγκο, αλλά να ξεχυθεί στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει προβλήματα. Θέλει απαντήσεις. Θέλει απαντήσεις. Πώς, κύριε, θα μου το κάνεις αυτό? Καλός ή κακός, εμείς βεβαίως λέμε ότι η συμμετοχή σου είναι εκείνη η οποία θα δώσει και τη λύση. Αυτό μπορεί ο κόσμος να μην το καταλαβαίνει, όλος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να βγούμε στο καφενείο, στη γειτονιά, στο μαγαζί, στο εργοστάσιο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε στο μέτρο του δυνατού που οι δυνάμεις μας αυξάνουν. Να γιατί θέλουμε μια ισχυρή οργάνωση που θα μπορέσει να γρανιτώσει τα μέλη μας, να τους κάνει όλους μαχητές αυτής της ιδέας, να ξεχυθούμε στον κόσμο μπροστά, να είμαστε πρώτοι σε δράσεις, να μην αφήσουμε καμία δράση, όχι μόνο τις κλασικές, αν θέλουμε, αυτές που βλέπουμε των συγκεντρώσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αλλά και άλλες δράσεις οι οποίες βρίσκονται στην καθημερινότητα της Ελλάδος. Δηλαδή, διαβάζουμε και βλέπουμε στις μικρές ειδήσεις που δεν φαίνονται στον ευρύτερο κόσμο. Εργοστάσια να κλείνουν, βιοτεχνίες να μην υπάρχουν, φαρμακεία να εξαφανίζονται, εταιρείες ολόκληρες στο πουθενά. Κάθε τι πρέπει να βρεθούμε κοντά σε αυτόν τον χυμαζόμενο κόσμο. Η αλληλεγγύη πρέπει να ανέβει σε μεγάλο βαθμό μέσα στο ΕΠΑΜ και στα μέλη του και στον κόσμο έξω. Μια αλληλεγγύη η οποία δεν θα έχει μόνο
το χαρακτήρα της βοήθειας, της ελεημοσύνης. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό, έτσι, αυτό ας το κάνουν άλλοι που το ξέρουν και καλύτερα αν θέλουμε. Εμείς όμως είναι η αλληλεγγύη ο ένας προς τον άλλον, να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε αυτή τη, διότι όποιος στηριχθεί τώρα και μπορέσει και κρατηθεί όρθιος, είναι σίγουρο θα είναι και ο νικητής. Αυτό όμως χρειάζεται επιμονή, υπομονή, όχι με μψημυρία και μπροστά. Αυτό είναι το σκεπτικό όλο και βεβαίως λεπτομέρειες άλλες οργανωτικές, οι οποίες τέλος πάντων δεν είναι και της παρούσης ώρας. Έχουμε την ευχέρεια με τον δικό μας κόσμο και όχι μόνο, εκεί προσκαλούμε και φίλους να έρθουν. Δεν είμαστε κλεισμένοι πίσω σε ένα τραπέζι να τα πούμε μεταξύ μας. Δεν κάνουμε αυτό που κάνουν τα κόμματα, δηλαδή δίνουν μια μπροσούρα και σου λέει αυτό είναι, μελετήστε το. Όχι, το συνδιαμορφώνουμε μαζί με όλους. Έτσι. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε και μία γραμμή. Νομίζω ότι είναι από κάποιο ακροατή. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Ο Θέμης ο Συμβουλόπουλος είμαι. Καλησπέρα, Θέμη. Σε ακούμε. Χαιρετισμούς σε όλους. Γεια σου, Θέμη. Το Δημήτρο Κυπριώτη, σας ακούω. Ήθελα να παρέμβω, ακούγοντας όλα αυτά που λέτε, πολύ σημαντικά και πρέπει να ακουστούν οπωσδήποτε αυτή την περίοδο. Θα ήθελα από την πλευρά μου να προσθέσω ότι έχουμε ανάγκη να δούμε και το κομμάτι του συνδικαλισμού μέσα στο ΕΠΑ. Mm-hmm. Και επειδή φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα και όσο πάει και προχωράει ο καιρός, είναι σαν να έχει μπει η κατσαρόλα πάνω στο μάτι και να ζεσταίνεται όσον αφορά κάποιους εργασιακούς χώρους σε πολλούς τομείς, και στα νοσοκομεία και μέσα σε κάποιους χώρους στο δημόσιο, αλλά ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, στο τομέα τον αγροτικό, ότι υπάρχουν κινητοποιήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αυτή την πλευρά. Και θέλω από το ραδιόφωνο να πω και με την ευκαιρία της πανελλαδικής τώρα απεργίας που θα έχει ανακοινώσει για τις 3 του Δεκέμβρη η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, αν δεν κάνω λάθος, ότι το ΕΠΑΜ θα συμμετάσχει σε αυτή την απεργία, όχι γιατί το καλεί η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, αλλά γιατί για μας και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα είναι πρέπει να κατεβαίνει ο κόσμος κάτω, όχι για να δικαιώσει τις ξεπουλημένες ομοσπονδίες, έτσι, αλλά για να μπορέσει να οσμωθεί και να ζυμωθεί, να γεννηθεί δηλαδή ένα καινούριο συνδικαλιστικό, αν θέλεις να το πούμε έτσι, αν θέλετε, κομμάτι, το οποίο θα προσανατολιστεί προς τα βασικά αιτήματα που θα έχουν παλαϊκό χαρακτήρα. Έτσι, και αυτά εμείς τα έχουμε ενσωματώσει έτσι κι αλλιώς στη λογική μας και δεν έχουν να κάνουν με τον εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα και το τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή, που χρειάζεται να προσανατολιστεί ο κόσμος. Ωραία, Θέμη, να με συγχωρείς μισό λεπτάκι και για τους ακροατές μας να ενημερώσω ότι είσαι αναπληρωτής γραμματέας της πολιτικής γραμματείας. Και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Και υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού. Ναι. Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση λίγο προβοκατόρικη. Βεβαίως. Έχουμε, τουλάχιστον στο ΕΠΑΜ το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ότι αυτές οι απεργίες, οι 24 ώρες, οι 48 ώρες, οι ολιγόρες, ξέρω, οι στάσεις ή οτιδήποτε άλλο, εκτός εάν είναι κάποια διεκδίκηση κλαδική, που αυτή την περίοδο νομίζω ότι είναι το τελευταίο που θα ενδιέφερε την κοινωνία μια κλαδική διεκδίκηση, γιατί είναι το σύνολο του λαού το οποίο πλήττεται, έτσι, το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι η αίσθηση της απογοήτευσης και της ήττας, διότι ποτέ μια απεργία 24 ώρη δεν προσφέρει κάτι, και απέναντίας είδα ότι στο καινούριο νομοσχέδιο, ας πούμε, στον προϋπολογισμό, συγγνώμη, όχι στο νομοσχέδιο, υπάρχει προϋπολογισμός απεργίας, δηλαδή το κράτος, η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει το κέρδος, το όφελος που έχει ο προϋπολογισμός μας από τις απεργίες, και ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων εννοώ, οι οποίες απεργίες κόβουν τα μεροκάματα των εργαζόμενων, και έτσι το μόνο που πετυχαίνουν οι εργαζόμενοι είναι να μειώσουν τα μεροκάματά τους, αυξάνουν, δίνουν ένα προϋπολογισμό, αν θυμάμαι, ένα δις περίπου πλάς, ένα 800 κάπου εκεί είναι ο προϋπολογισμένο όφελος από τις απεργίες που φαντάζονται ότι θα γίνουν μέσα στο 16. Την εξοικονόμηση δηλαδή που... Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, και τελικά δημιουργείται το εξής οξύμορο.
ότι εμείς πάμε κάτω να κάνουμε απεργία ελπίζοντας ότι θα αλλάξουμε δεν ξέρω τι πλέον, έτσι, εκτός αν πάμε να ξεσηκώσουμε το σύμπαν. Αλλά το να κάνουμε μια 24ωρη απεργία πέρα από την εικόνα, η οποία εντάξει έχει μια σημασία και μια αξία, δεν το αμφισβητώ αυτό το πράγμα, αλλά σε σχέση με το μάχημο κόσμο, με τον πολίτη ο οποίος δεν έχει τη λογική του να δείξει μονάχα την εικόνα του στην τηλεόραση, αλλά να φέρει και ένα αποτέλεσμα, ρε αδερφέ, από αυτό που θα κάνει, το μόνο που εισπράττουμε είναι η ήττα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω, μήπως κάνω λάθος στο συλλογισμό. Έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λες. Από τη μία μεριά είναι έτσι. Έχει όμως δύο όψεις το νόμισμα. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αφενός νομίζω ότι και οι ίδιες οι ομοσπονδίες που καλούν σε αυτές τις τουφεκές στον αέρα, τις 24 ώρες, mm-hmm, ή τις τάσεις εργασίας, βάζουν ουσιαστικά πλάτη στην κυβερνητική πολιτική, στην μνημονιακή πολιτική. Ακριβώς. Γιατί εμείς θα πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα της ήττας σε αυτή την ιστορία με το να μην συμμετέχουμε καθόλου? Αυτοί ξέρετε τι θέλουν, ξέρετε τι πιστεύω ότι θέλουν, να μην κατέβει κόσμος. Το κάνουν ακριβώς για το λόγο να είναι μειωμένη η παρουσία και η κάθοδος του κόσμου στους δρόμους, ούτως ώστε να μπορούν να επικαλούνται μετά: ορίστε ρε παιδιά, εμείς φωνάζουμε, ας πούμε, κάνουμε, έχουμε, μα τι μας λένε, ότι έχουμε κάνει 36 απεργίες τα τελευταία 3 χρόνια και δεν, ο κόσμος ορίστε δεν ανταποκρίνεται. Είναι η άλλη όψη από αυτό που μας λέγανε οι Σιριζέοι κάποτε, ότι δεν είναι όριμος ο κόσμος, έτσι. Άρα ένα κρατούμενο είναι αυτό. Δεν πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους ξεπουλημένους συνδικαλιστές να λένε ότι εμείς φωνάζουμε αλλά δεν κατεβαίνουμε. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο, σαφώς και οι 24 ώρες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να προσανατολιστούμε είναι όχι να διαλύσουμε τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔ με την έννοια του θεσμού ενός συνδικαλιστικού οργάνου, έτσι, αλλά να υπερκεράσουμε τις λογικές τους, φτιάχνοντας, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε με τις κινητοποιήσεις που φαίνεται ότι αρχίζουν να δημιουργούνται ένα πανελλαδικό συντονιστικό, πολύ δύσκολο, δεν το συζητώ ότι είναι πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ δουλειά, πολύ τρέξιμο, θέλει να επιχειρήσουμε σε εργασιακούς χώρους, να πάμε να κοινωνήσουμε με τον τρόπο μας το προς τα που πρέπει να προσανατολιστεί ο κόσμος, αλλά για φανταστείτε ένα πανελλαδικό συντονιστικό να αρχίζει να καλεί αυτό για κινητοποιήσεις, εγώ δεν σου λέω απεργίες, ας το κάνει το απόγευμα, και να καλεί κινητοποιήσεις σε δεξιά-αριστερά, θα τρέμουν τα πόδια τους. Εάν συνειδητοποιήσουν ότι δημιουργεί βήμα-βήμα, ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είναι υπερπληθείς στην αρχή αυτό, αλλά αν οργανωθεί με πανελλαδικό χαρακτήρα και με διακλαδικό επίσης χαρακτήρα, και με το δημόσιο και με τον ιδιωτικό και με τον αγροτικό κόσμο και με τους αυτούς που αγωνίζονται για τη ΒΑΠΕ και με τις κουριές που προστατεύουν τον τόπο τους, φανταζόμαστε τι δυναμική δημιουργεί. Αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι ο στόχος και η λογική του ΕΠΑΜ. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θέλω να πω, δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο, προσανατολιζόμαστε να κάνουμε ένα, και το λέω για τα μέλη του ΕΠΑΜ αλλά και για όσους ενδιαφέρονται φίλους που ακούν, την ημερομηνία την προσδιορίζω μία μέρα πριν την απεργία, στις 3 που είναι Πέμπτη δηλαδή, την άλλη Πέμπτη, θα έρθει και ένα εσωτερικό μήνυμα οργανωμένους, ας πούμε, στα οργανωμένα μέλη του ΕΠΑΜ, για μία, καταρχήν, ένα πρώτο διάλογο που νομίζω ότι είναι απαραίτητος για όλους όσους είναι εργαζόμενοι, αλλά και τους ανέργους και ανθρώπους που τους ενδιαφέρει αυτό που συζητάμε, να γίνει μία συνάντηση, θα οριστεί πού, να αρχίσει ένας διάλογος, να αρχίσουμε να προσανατολιζόμαστε προς αυτό. Το λέω λίγο τώρα, πώς να το πω, χωρίς να έχει παγιωθεί, αλλά είναι μέσα στο μυαλό μας. Ωραία. Την Τετάρτη στις 2 του μήνα, παραδείγματος χάρη, σήμερα αύριο θα παγιωθεί αυτό το πράγμα, θα έρθει ένα μήνυμα για όσους που μας ακούνε, Τετάρτη απόγευμα, παραδείγματος χάρη, να γίνει μια πρώτη συνάντηση, ούτως ώστε να οργανωθεί προς αυτή την κατεύθυνση το συνδικαλιστικό τομέας του ΕΠΑΜ, που πρέπει να πούμε ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Όσοι δουλεύουν και όσοι εργάζονται βλέπουν, ξέρουν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει διαλύσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας στρέφεται και υποπτεύεται τον συνάδελφό του και τον διπλανό εργαζόμενο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να παλευτεί. Και τελειώνοντας, ολοκληρώνοντας αυτό, θέλω να υπογραμμίσω ότι πάμε να δούμε την πρωτόλια, πώς να το πω, το πρωτόλιο συλλογικό υποκείμενο που λέγεται λαός. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συνδικαλιστικό κίνημα.
πρέπει να μπει λίγο μέσα στο βάθος του μυαλού μας για να ξέρουμε ότι πάμε σε αρχικές, πρωταρχικές λογικές συγκρότησης πλέον ενός κινήματος το οποίο θα έχει βάση τους εργαζόμενους. Αλλά είναι απαραίτητο να γίνει. Αν οι εργαζόμενοι δεν μπουν μπροστά, αν οι εργαζόμενοι δεν αναλάβουν την ευθύνη της τάξης τους ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που έλεγε και ο Μάρξ, ας πούμε, να μπουν σε λογική εθνικής τάξης μπροστά, τότε δεν έχει λόγο κανένα να συζητάμε. Αυτά όσον αφορά από μένα. Συγγνώμη για την μακρηγορία. Εντάξει, θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του Κυπριώτη, γιατί σαν οργανωτικός γραμματέας εμπλέκεται άμεσα με τις διαδικασίες. Βέβαια, εσείς επέρεται σε λίγο εξαπίνης τώρα, αν και το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας για το για στο θέμα, Τετάρτη, το κινητοποιεί. Είναι μες στο θέμα να το κάνουμε. Έτσι, Θέμη, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου στο στρατηγό. Έτσι, για το θέμα των κινητοποιήσεων και των απεργιών, θα ήθελα τη δική του άποψη. Και αν θες μένεις στη γραμμή για να συνεχίσεις το διάλογο. Λοιπόν, εμείς ούτως ή άλλως ως ΕΠΑΜ έχουμε διακηρυγμένη θέση την γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Αυτή είναι η διακηρυγμένη θέση μας. Αν θέλουμε, αυτό είναι το στρατήγημά μας. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται τώρα από εμάς. Εμείς στο μέτρο του δυνατού μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και να το κάνουμε, να το απλοποιήσουμε προς τον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημαίνει και πώς επιτυγχάνεται. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Το υποκείμενο δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Παρά τα αυτά, την ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ ως συνδικαλιστικά τριτοβάθμια σωματεία και οργανώσεις, ομοσπονδίες, ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ούτε χρειάζεται να πούμε στον κόσμο τι εστί. Το ξέρουν από μένα, η απαξίωση η οποία έχει επέλθει είναι από τις συγκεντρώσεις που κάνουν του ενός και δύο ατόμων. Αυτές είναι, μιας φωτογραφίας. Όμως είναι η ευκαιρία που δίνουν να έχουμε μια μαζική παρουσία. Αυτό πάμε να εκμεταλλευτούμε. Το θέμα είναι, μπορεί να επιτευχθεί τίποτα? Κοιτάξτε να δείτε, στις 12 του μήνα αυτού που μας πέρασε ήταν, όλοι έγραψαν οι εφημερίδες και δεν μπόρεσαν να το κρύψουν αυτό, διότι οι φωτογραφίες και μόνο το απέδειχναν. Η παρουσία που βρεθήκαμε εκεί το είδαμε, ότι ήταν, λέει, η μεγαλύτερη συγκέντρωση απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανέλ, μην την ξεχνάμε και αυτή είναι, την ουρά, την ουρά αυτή πρέπει να την βάζουμε μαζί. Άρα λοιπόν, έχουμε εμείς να δώσουμε τώρα μεγαλύτερο έναυσμα, μεγαλύτερη ορμή, ούτως ώστε αυτές η μαζικότητα να πολλαπλασιαστεί. Μπορεί να φέρει τίποτα? Πολλά μπορεί να φέρουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν το ξέρουμε. Οι συγκεντρώσεις του Συντάγματος τότε ξεκίνησαν πρωινές και εξελίχθησαν ολημέρης στη συνέχεια. Και έφεραν την πτώση τριών κυβερνήσεων. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο κόσμος αυτός έφερε και τα αδιέξοδα που είχαν οδηγηθεί από μόνες τις, φέραν αυτό. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αδιέξοδα αυτή η κυβέρνηση. Τι νομίζουμε, ότι αν θα έχουμε πολύ κόσμο κάτω που θα πιέζει με τον τρόπο του, ή θα μείνει απαθής η κυβέρνηση? Δεν θα μείνει απαθής. Ας λέει τώρα αυτά, διότι σε λίγο καιρό, εδώ πρέπει να το βάλουμε στο, θα μας φέρει και άλλο πράγμα, απαγόρευση αυτών των συγκεντρώσεων, και θα λέμε πού είναι έστω και μια 24ωρη, διότι θα μας το συνδυάσει ενδεχομένως και με τίποτα άλλο. Τα βλέπουμε στην Ευρώπη, τα βλέπουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία να κατέβουμε εμείς, ήδη ως η πολιτική γραμματεία έχει ήδη πάρει θέση, το συνδικαλιστικό ετοιμάζει την ανακοίνωσή του, και από οργανωτικής πλευρά θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να έχει την μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση το ΕΠΑΜ πάνω σε αυτή την απεργία, και πιστεύω θα το πετύχουμε και αυτό. Είπαμε και προηγουμένως, Θέμη, ότι οι δράσεις οι οποίες πρέπει να αναλαμβάνουν οργανωτικές δεν είναι μόνο των απεργιών των καθιερωμένων, θα είναι δράσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν και άλλες μορφές. Αυτές θα τις βλέπουμε βήμα προς βήμα. Ακριβώς. Εδώ να συμπληρώσω ότι έχουμε ήδη εναλλακτικές μορφές αντίστασης, αν θες να το πω σε εισαγωγικά. Όπως παραδείγματος χάρη είναι μερικές περιπτώσεις των νοσοκομείων. Έτσι, ειδικά στον Ευαγγελισμό, αυτή τη στιγμή αρκετοί ενδεχομένως ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν μπει μπροστά και απαγορεύουν να πληρώσει οποιοδήποτε ασθενής μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο αυτό το έστω ποταπό ή μικρό αντίτιμο, ας πούμε, που υποχρεώνονται να δώσουν οι πολίτες. Αυτό είναι μια μορφή μικρής, ένα βήμα μάλλον προς μια λογική λειτουργική κατάληξη, εναλλακτική μορφή αντίστασης. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτά ενέχονται, εμπεριέχονται μέσα στα αυτό που είπε
ο Κυπριώτης ο Δημήτρης πριν, σε σχέση με τη γενική πολιτική απεργία. Γιατί η πολιτική απεργία έχει διαφορετικές μορφές σε κάθε κλάδο. Δεν μπορεί το νοσοκομείο να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο όπως θα αντιδράσει μια εφορία, παραδείγματος χάρη, ή ένας άλλος τομέας. Έτσι. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο βέβαια να γίνουν, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ξέρετε που θα πάμε. Θα πάμε σε λογικές συγκρότηση συνδικαλιστικού κινήματος την εποχή του 1760 και 1800, που πώς συγκροτήθηκε το συνδικαλιστικό κίνημα, στο επίπεδο της αλληλεγγύης συναγωνιστές. Δηλαδή κάνανε οργανώσεις για στέγη, τροφή, φιλία, αλληλεγγύη γενικά. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, να γίνει και αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση είμαστε. Ο κατακερματισμός είναι άνευ προηγουμένου. Είναι ένα κλικ. Ή να πάει προς τα πίσω ή να φύγει τελείως προς τα μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η κυβέρνηση αυτή δεν έχει ιδιαίτερα περιθώρια ζωής και όλοι βλέπουμε όσοι παρακολουθούμε στενά τα γεγονότα ότι πάνε να δημιουργήσουν μια οικουμενική, αν θέλεις, ή μια μεικτή κυβέρνηση για να μπορέσουν να σταθούν και να περάσουν ό,τι πρόκειται να περάσουν, ειδικά τα ζητήματα τώρα του ασφαλιστικού και του νέου ενιαίου μισθολογίου και χίλια δυο όσα υπάρχουν μπροστά, δείχνει ότι υπάρχει το πεδίο μπροστά για να γίνουμε καταλύτες σε λογικές κινητοποιήσεων. Αρκεί ο κόσμος να μην νομίζει ότι θα κατέβει μια φορά στο δρόμο και θα λύσει με τη μία το πρόβλημά του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Ωραία. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Και επειδή, επιτρέψτε μου, αν και είναι λίγο εκτός θέματος, επειδή σας άκουγα και πριν λίγο με τα γεωστρατηγικά, έτσι μία μικρή άποψη. Σε όλα τα περισσότερα συμφωνώ. Απλά θα ήθελα να βάλω ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο το ότι ο Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή σε μία, πώς να το πω, σε μία καλή θέση ή μια διαφορετική λέξη χρειάζεται εδώ, σε πλεονεκτική. Πλεονεκτική, ακριβώς, σε πλεονεκτική κατάσταση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα μέτωπα τα οποία μπορεί να του ανοίξουν είναι πολλά. Είναι αρκετά, είναι και περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν, ενδεχομένως λέω, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Γκαμβά οι φανερές μπροστά μας, όπως παραδείγματος χάρη είναι η περιοχή του Βόρειου Κάυκασου. Το λέω με νόημα γιατί πριν μια 10 μέρες, μια εβδομάδα, είχαμε ένα επεισόδιο εκεί με κάποιες τζιχαδιστικές ισλαμιστικές ομάδες που προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα κατ' επνίγει, από όσο έχουμε τις πληροφορίες σε αυτή η ιστορία, αλλά είναι ένα μαλακό υπογάστριο του Πούτιν εκεί, συν του ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την εσωτερική κατάσταση της Ρωσίας όσο αφορά τις υψηλές τάξεις, δηλαδή την ελίτ της Ρωσίας, η οποία δεν είναι προσανατολισμένη προς μία κατεύθυνση. Έχουμε μία διαίρεση αυτή τη στιγμή στην υψηλή τάξη, ας πούμε, στην ελίτ. Σε ολιγάρχες μόνο. Στην ολιγαρχία ακριβώς της Ρωσίας, με, από όσο τουλάχιστον ξέρουμε και έχουμε διαβάσει, ότι είναι η πλευρά που προσανατολίζεται προς την δυτική πλευρά, έτσι, και προς την λογική της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που προχωράει και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Στην κοσμοπολίτικη πλευρά. Και η άλλη ελίτη, η οποία έχει ένα πιο εθνικιστικό πατριωτικό χαρακτήρα. Εκεί παίζεται ένα παιχνίδι και είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πούτιν, συν το ότι η οικονομία του δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σε όλη την ιστορία είναι πολλά τα μέτωπα, μένει να το δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και δεν είναι καθόλου σίγουρο το πώς θα εξελιχθεί και σε σχέση με την Τουρκία, αν η Τουρκία έχει περιθώρια ακόμα να σταθεί σε αυτή την ιστορία ή τελικώς, όπως είπε και ο στρατηγός νωρίτερα, είναι πιο κοντά στο διαμελισμό της, με όλους τους κινδύνους βέβαια που ελοχεύουν. Αυτά ήθελα να πω. Ωραία, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Okay. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και ερωτήσεις για τα, μια και το έστρεψε προς τα γεωστρατηγικά, από έναν φίλο ακροατή από την Αγγλία, τον Γιάννη. Αλλά βέβαια είναι βομβαρδισμός από ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε όσες μπορούμε. Έχουμε και γραμμή. Προτεραιότητα η γραμμή. Θα μας συγχωρήσει ο Γιάννης.
Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε, καλησπέρα. Εμένα, καλησπέρα. Γιάννη Αντώνης Παπαντονίου είμαι. Καλώς τον Άβακο. Τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στο Δημήτρη. Καλημέρα, ο Θέμης βγήκε, οπότε η καλημέρα μου δεν πηγαίνει και σε αυτόν. Δεν πειράζει, στους παρόντες μόνο. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για το θέμα των απεργιών. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι σίγουρα για να πάει κάποιος σε μια απεργιακή εκδήλωση θα πρέπει να εμπνέεται από κάτι, να υπάρχει δηλαδή ένας στόχος, ο στόχος αυτός να φαίνεται ότι αν δεν είναι άμεσα υλοποιήσιμος, εν πάση περιπτώσει περιέχει ένα σπόρο υλοποίησης, και εκείνος ο οποίος τον καλεί για να πάρει μέρος να μην είναι εκνευριστικός από χέρι, να μην είναι απορριπταίος από χέρι, όπως είναι οι ΓΕΣΕΕ και οι ΑΔΕΔΗ, οι οποίοι έχουν οργανώσεις, οι οποίες έχουν πλήρως απαξιωθεί στο κοινό αίσθημα και σε καμία περίπτωση όχι μόνο δεν προσελκύουν, αλλά αποθούν κόσμο από το να συμμετάσχει. Βεβαίως επιπλέον ξέρει ότι η συμμετοχή του αυτή θα είναι σε μια 24ωρη απεργία, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον, κανένα όφελος να του προσφέρει, έστω και ιδεατό όφελος, παρά μόνο να χάσει ένα μεροκάματο, και δεν θα πάει. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να στοχεύουμε και να κηρύττουμε, ας πούμε, όσο μπορούμε πιο έντονα και παντού και με όλα τα μέσα, αρθρογραφίες, εκπομπές, με ό,τι έχουμε, με αυτά που έχουμε, τα περιορισμένα μέσα που έχουμε, είναι ότι δεν υπάρχουν συνδικαλιστικά αιτήματα, όσο σοβαρά και να είναι τα προβλήματα. Αυτό που υπάρχει είναι ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα και τίποτε άλλο. Ανατροπή των δοσυλλόγων. Ανατροπή της κατάστασης. Τουλάχιστον εγώ από την εμπειρία που έχω, από κάποιες γύρες που κάνουμε εδώ με τον πυρήνα μου σε κόσμο έξω, δίνοντας του φυλάδια με εφημερίδες και με την ευκαιρία, πιάνοντας κουβέντα με αρκετούς από αυτούς, ή σε μια συλλογικότητα που πήγα εδώ σε πόλια, ας πούμε, και έκανα μια ανάλογη τοποθέτηση, αναφέροντας και τη λέξη κατοχή, η οποία, ξέρετε, έχει ένα αποθητικό για πάρα πολλούς, απέναντίας προβλημάτισε εξαιρετικά, και ο κόσμος έξω δείχνει πολύ μεγάλη προσοχή όταν του λες ότι δεν είναι συνδικαλιστικό το ζήτημα, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα με συνδικαλιστικό αίτημα. Το αίτημά σου πρέπει να είναι συσπήρωση για την ανατροπή του καθεστώτος. Να βάρχε μισό λεπτό να σε διακόψω, να σου κάνω μια ερώτηση εδώ για να γίνεται και διάλογος, ξέρεις. Ναι, σαφώς. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένας προβληματισμός, ο οποίος δεν ξέρω, θα το κρίνεις και εσύ κατά πόσο μπορεί να έχει και μια αξία, ότι το ζήτημα δεν είναι γιατί κατεβαίνεις κάτω, με την έννοια του αν ή όχι είναι η ΓΕΣΕΕ ή η ΑΔΕΔΗ, ό,τι είναι, αλλά κατά πόσον ο λαός ενώνεται κάτω από μια κοινή δράση, οσμώνεται δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει μια κοινή αντίληψη απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στο σύστημα γενικότερα. Σύμφωνη. Έτσι. Αυτό δηλαδή, να καταλήξω στην ερώτησή μου, αυτό το απορρίπτεις, δηλαδή σαν δράση. Αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Δηλαδή θα πρέπει ταυτόχρονα να του πούμε ότι δεν κατεβαίνω στην απεργία που καλεί η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ, δεν κατεβαίνω για να διαμαρτυρηθώ για την αύξηση των εισιτηρίων. Όπως αυτό που κάναμε στις 12 του μηνός, που ρίξαμε και αυτά τα ωραία τα φυλαδιάκια με το πάλι 24 ώρες κλπ, που ήταν μια σαφή θέση. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Αν θα ήταν δυνατόν να βγουν κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες προκηρύξεις λέγοντας ότι ελάτε το απόγευμα να κάνουμε διαδήλωση, δηλαδή καθαρή διαδήλωση, όχι στο πλαίσιο της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ που είναι αποθητικοί οργανισμοί, σε κάλεσμα για συσπήρωση του κόσμου μόνο. Αντώνη, θα μου επιτρέψει λίγο. Ναι. Το είπαμε από την αρχή. Δεν κατεβαίνουμε για την ΑΔΕΔΗ. Η ΑΔΕΔΗ μας δίνει... Όχι. Συγγνώμη. Πώς το
παίρνει. Άστε πώς το παίρνει. Το εισπράττει. Ναι, εντάξει. Έρχεται, γιατί δεν έρχεται. Ναι, εντάξει. Λέω. Όχι, έρχεται ο κόσμος. Με συγχωρείς, έρχεται ο κόσμος. Είναι η μόνη φορά που μαζικά βλέπουμε ότι μπορεί να έρθει ένας κόσμος. Δεν έρχεται γιατί να δει. Έρχεται γιατί του δίνεται η ευκαιρία να πάει να διαδηλώσει μαζί με υπόλοιπο κόσμο. Δεν πάει. Η ΑΔΔ, όπως ξέρεις, κατεβάζει ένα πανό για μια στιγμή, βγάζει μια φωτογραφία εκεί πέρα ο συνδικαλιστής, ο πρόεδρος, μαζί με τις γεσέ των Παναγόπουλων, βγάλαν τη φωτογραφία, κρυμμένη κιόλας κάπου με τους δύο κόσμους και φεύγουν. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε σχέση. Όχι εμείς. Ο κόσμος το ξέρει. Μα δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Είναι πεθαμένο το πράγμα. Το ξέρει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να το πούμε πλέον. Το ξέρει πολύ καλά. Κάλεσε η ΑΔΔ στο Σύνταγμα. Τελευταία φορά που είχε καλέσει το Σύνταγμα και που είμαστε εκεί. Και δεν τα κάνεις. Ήταν 20 άνθρωποι. Ωραία, άρα λοιπόν δεν έχουμε να είμαστε. Δεν ασχοληθούμε. Το να ασχοληθούμε έτσι, Αντώνη, το να ασχολιόμαστε τώρα με την ΑΔΔ και να τρώμε την ώρα μας γιατί να εξηγούμε ότι είναι πεθαμένο, εμείς δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να τον φέρουμε τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία αυτό. Τι που απαιτείται. Να του δώσουμε όμως να καταλάβει ότι τον καλούμε να έρθει με μια άλλη λογική στο κεφάλι του και όχι με τη λογική της απεργίας όπως τη βάζει η ΓΕΣΕΗ και η ΑΔΔ. Εντάξει. Ότι δεν είναι συνδικαλιστικό. Δεν θα σφύρει για το συνδικαλιστικό σου ζήτημα. Σωστό. Γιατί δεν σε οδηγεί πουθενά. Ούτε και πρόκειται να πετύχει κανείς επίλυση του συνδικαλιστικού του ζητήματος, προβλήματος, ξεχωριστά από τον άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε. Ωραία, Ναύαρχε. Κάτι άλλο να προσθέσεις? Όχι. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Μεμονωμένα δεν γίνεται. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Άντε, γεια χαρά. Καλημέρα, παιδιά. Γεια. Λοιπόν, εντάξει, η αφορμή για να μπορέσει ο κόσμος να βρεθεί κάτω στους δρόμους είναι αυτού του είδους, φαντάζομαι και ότι αυτή είναι και η λογική με την οποία κατεβαίνουμε, για να μπορέσουμε να μαζικοποιήσουμε τον λαό. Βέβαια, είναι αλήθεια, είναι γεγονός ότι έχει φάει πολλές ήττες αυτός ο κόσμος, έχει κατέβει, ιδίως ο απλός ο πολίτης, ο οποίος δεν τα πολύ ψάχνει, ρε παιδί μου, πολιτικά τα πράγματα, δεν τα αναλύει με κάποια φιλοσοφική ιδιαίτερη ανάλυση, απλά σκέφτεται ότι θα πάω κάτω να τους δείξω ότι δεν συμφωνώ μαζί τους, δεν... και εκεί βρισκόμαστε, εκεί τα λέμε, εκεί προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο, ας πούμε, χαρακτηριστικό, γιατί πραγματικά επί της ουσίας δεν νομίζω ότι θα γίνει η ανατροπή με μια απεργία της ΑΔΔ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι, επειδή περνάει και ο χρόνος, να πούμε δύο-τρεις ερωτήσεις από αυτές που μας έχει θέσει ο φίλος από την Αγγλία, ο Γιάννης. Λέει, αν αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή δεν είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος που ανήγγειλε ο πρόεδρος Μπους το 2 στα Ηνωμένα Έθνη. Δήλωσε ότι ξεκινάει πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας. Εντάξει, είναι μια συντήρηση, είπαμε αυτό, μια τρομοκρατία παγκόσμια, η οποία επιδιώκει και άλλα πράγματα. Ακριβώς, και τώρα, αν αυτό θα εξελιχθεί, εάν θα δώσει, θα είναι η θριαλίδα κάποιο από αυτά να σημαίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα πρέπει να το σκεφτούν και να το ζυγίσουν πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι τα ζυγίζουν. Άλλωστε, Γιάννη, νομίζω ότι ένα παγκόσμιο πόλεμο προϋποθέτει αντιπάλους οι οποίοι δεν είναι στημένοι. Προϋποθέτει δηλαδή αντιπάλους οι οποίοι έχουν σκοπό να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον επί της ουσίας. Εδώ προσπαθούν να επιβάλλουν μέσα από τέτοιες μικρές μεθοδεύσεις αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα, η αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Όχι, μας βάζουν ορισμένες τέτοιες ιδέες, γιατί όταν βλέπουμε ότι γίνεται παγκόσμια συσσόρευση, ας πούμε, του πλούτου σε χρυσό, αυτό είναι μια σοβαρή ένδειξη. Τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Mm-hmm. Εμείς στο μέτρο, αλλά προς Θεού, μην φοβίζουμε τον κόσμο και τον βάζουμε κάτω υπό τον φόβο αυτών των πραγμάτων να καθίσει. Έτσι. Δημιουργείται ένας μεγάλος φόβος, ο οποίος καθυλώνει και όλες τις υπόλοιπες αντιδράσεις που θα μπορούσε να έχει αυτός ο κόσμος για να βελτιώσει τη θέση του απέναντι στον τρόπο με τον οποίο κυβερνιέται. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση λέει, όταν η Συρία το 12 κατέριψε τουρκικό μαχητικό που παραβίασε στον αέριο χώρο, ανακοίνωσε με μονομερή ενέργεια την επέκταση του εναερίου χώρου της Τουρκίας 5 μίλια εντός της Συρίας. Σήμερα δε ισχυρίζεται ότι το ρωσικό μαχητικό παραβίασε αυτό τον εναέριο χώρο, στην πραγματικότητα είναι συριακός. Καλώς, εντάξει, αυτό δεν υπάρχει λόγος να το απαντήσουμε. Έτσι κι αλλιώς έχει πάρει το δρόμο του αυτό, εμείς δεν θα δώσουμε λύση σε αυτό. Τι ρόλο παίζει η Γερμανία σε όλη αυτή την υπόθεση? Η Γερμανία εδώ πέρα χάνει στα σημεία.
γιατί είχαν στα σημεία, γιατί απλούστατα η κυριαρχία της οικονομική δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν πλέον άλλες προσπάθειες οι οποίες είναι στρατιωτικού περιεχομένου και εκεί έχει πρόβλημα. Έτσι έχει πρόβλημα. Άρα δηλαδή μένει λίγο στο περιθώριο. Μένει έτσι. Στο περιθώριο, εκεί χάνει. Βεβαίως τώρα ελπίζει ότι με την αύξηση τώρα των πολεμικών εξοπλισμών που θα προκαλέσει αυτή η υπόθεση θα έχει πάλι μερίδιο. Αλλά επί της ουσίας χάνει στα μάτια του κόσμου, ναι, γενικότερα. Νομίζω ότι εκεί παίζει και το θέμα του Ευρωστρατού, βέβαια, που προσπαθεί να το προωθήσει ώστε έμεσα να αποκτήσει στρατιωτική ισχύ. Λέει ότι ανακοινώθηκε ότι ξαναρχίζουν από τη Δευτέρα συνομιλίες για τη σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Τουρκία παραβιάζει τα άρθρα 23 και 24 και δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορεί η Ελλάδα, λέει, να βάλει βέτο. Η Ελλάδα μπορεί να βάλει βέτο. Θέλει όμως. Όχι μόνο δεν βάζει το βέτο, αλλά διευκολύνει αυτή την κατάσταση. Και η δηλώση του Πρωθυπουργού ήταν ότι ναι, εμείς θα τα διευκολύνουμε και να κάνουμε. Έτσι το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ξεκάθαρα αυτό. Λοιπόν, τώρα από εκεί. Άρα λοιπόν δεν είναι ζέταμα αν μπορεί ή δεν μπορεί, είναι αν θέλει, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, γιατί λέει ο Πούτιν δέθηκε συνεργασία με τη Γαλλία και επέτρεψε τον βομβαρδισμό της κεντρικής πόλης των Άισις Ράκα, που την κατεδάφισε και σκότωσε αρκετούς. Ναι, γιατί έτσι μπαίνει στο παιχνίδι της Ευρώπης. Μια χαρά. Ναι, ακριβώς, δημιουργεί συνδέσμους. Δεν είναι έξυπνη. Νομίζω, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, μια έξυπνη ενέργεια ώστε να μην έχει απέναντί του εν μπλοκ τους δυτικούς. Τους βάζει να είναι μαζί του. Δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω για την πολιτική του Πούτιν μιλάμε τώρα. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Είναι γνωστό, λέει, ότι η Ρωσία χρηματοδοτεί Λεπέν στη Γαλλία και φυσικά με τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Σε επόμενες εκλογές ο Ολάντ θα έχει πρόβλημα και μπορεί πρώτο κόμμα να είναι η Λεπέν που θέλει η Γαλλία να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ο Πούτιν θα έχει με ένα σπάρο χτυπήσει δύο πουλιά. Αλλά δεν είπαμε ότι ο Πούτιν είναι ο δημοκρατικότερος του καθεστώς του, ας πούμε, ότι είναι. Άλλωστε τον ωφελεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτός κοιτάζει τα δικά του εθνικά συμφέροντα, πώς θα τα προωθήσει. Τώρα με ποιον θα τα συμμαχίσει είναι μια άλλη υπόθεση που αφορά βέβαια τον ίδιο. Ναι. Εμείς δεν είπαμε ότι ξέρεις τι είναι η σοσιαλιστική του κατεύθυνση. Ακριβώς. Αυτή προς Θεού. Ακριβώς. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ελπίζω να σε καλύψαμε, φίλε Γιάννη. Ναι, νομίζω ότι ωραία. Έχει περάσει και να επαναληφθεί. Βεβαίως, εδώ είμαστε σε αυτή τη... και γίνεται και μια ωραία κουβέντα. Βεβαίως. Και με τη συμμετοχή του κόσμου, βεβαίως. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Πολιτική Διάλογη με τον Γιάννη Αθανασιάδη. Μαζί μας ήταν ο Δημήτρης ο Κυπριώτης, στρατηγός εν αποστρατεία και οργανωτικός γραμματέας του ΕΠΑΜ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ της έως 4 τέταρτος όροφος στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή».